Τούμπα. Πολλά ωραία μάτ. Ξέρω ότι όσοι ενωσίτε ήταν στη θέση μου θα λέγανε βέβαια το μάτ που, που πανηγύρισε τον τίτλο μέσα στην Τούμπα με το 2-2 εκείνη τη μέρα νομίζω ήταν. Σε άδεια Τούμπα βέβαια από, την, από τους φίλους του φίλου του Πάουκ που ε, απήχαν λόγω του Βουλινού, αν θυμάμαι σωστά. Και με 7.000 ενωσίτε στην Θεσσαλονίκη όμω η δική μου πιο γλυκιά ανάμνηση ε, και σε επίπεδο ποιότητα ποδοσφαίρου αλλά και σε επίπεδο εκτασικό είναι το 0-4 ε, με τον καλό να σφραγίζει την νίκη με, ένα, με μια λόμπα συγκλονιστική σε εκείνο το μάτ. Το οποίο η ΆΕΚ έπρεπε να το κερδίσει για να συνεχίσει να είναι στο κόλπο του τίτλου. Δυστυχώ σε κλάπηκε μέσα το τίτλο στα χαρτιά, αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλο διπλό μέσα στην Τούμπα 04. Αν μη τι άλλο, ε, πολύ ευχάριστη βραδιά. Τώρα η πιο πικρή, εντάξει δεν έχω πολλέ πικρέ η αλήθεια είναι στην Τούμπα. Όχι ότι κερδίζουμε, πολύ δύσκολη έδρα. Το πιο μεγάλο ξενέρωμα ήταν το τελευταίο για μένα με το τώρα, τώρα μόλι το... στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο που η ΆΕΚ κερδίζει 01 και σοβαρίζεται στο 89 ε, αποστατική μπάλα και χάνει δύο υπερπολίτιμου Αυτούς αν είχε τώρα που μιλάμε, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα, θα είχε εξασφαλίσει και τον τίτλο που λέει ο Το τώρα που μιλάμε βέβαια δεν ξέρω πω έγινε το Ikeman 21, το ξέρετε για να μην πηκάρετε.